Ο Δήμος Μαλεβεζίου αναλαμβάνει δημόσια τη δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών. Πάμε στην κυρία Νίκη Ζερβό, αντιδήμαρχο κοινωνικών υποθέσεων στο Δήμο Μαλεβεζίου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς προέκυψε αυτή η ξεχωριστή πρωτοβουλία και τι σημαίνει στην πράξη αναφορικά με τις δεσμεύσεις που λαμβάνετε? Λοιπόν, αυτή η διαδικασία ξεκίνησε το 2020 για το Δήμο Μαλεβιζίου, όπου πάρθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να υπογραφεί η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των Φύλων. Μάλιστα, δημιουργήθηκε και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στην οποία είμαι και πρόεδρος, πέρα από αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής. Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας Φύλων σημαίνει ότι ο Δήμος αναλαμβάνει επίσημη και δημόσια δέσμευση για την προώθηση της αρχής ισότητας των φύλων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν αρκεί το τι αντιπροσωπεύω εγώ προσωπικά σαν Ζερβού Νίκη, που καταλαμβάνω την θέση της κοινωνικής πολιτικής αλλά και της Προεδρίας της Επιτροπής Ισότητας Φύλων, διότι η κοινωνία είναι μικρή, γνωρίζει τις απόψεις μου, προς δεν γνωρίζει, τις έχω δηλώσει και δημόσια. Αλλά εδώ χρειάζεται μια ξεκάθαρη, δημόσια και επίσημη θέση απέναντι στα θέματα της ισότητας των φύλων. Διότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες δικαίωμα και αξία της δημοκρατίας. Μάλιστα, οπότε υποθέτω θα υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις, πρωτοβουλίες, με όχημα και τη νέα γενιά. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ο Δήμος ήδη έχει ξεκινήσει δράσεις, όπως θα θυμάστε, γιατί το είχαμε συζητήσει και μαζί με την κινητή μαστογραφία που είχε έρθει, κινητή μονάδα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στο Δημαρχείο. Ήδη έχουμε συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με το Χαμόγελο του Παιδιού και ετοιμάζουμε δράσεις εντός λίγων ημερών. Να είμαστε καλά να τα συζητήσουμε σύντομα. Ναι. Και μάλιστα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την συνεργασία, μια πολύ σημαντική συνεργασία, για την οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μια συνεργασία με το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, η οποία συνεργασία δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι μέσω αυτής θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις των στελεχών του Δήμου σε θέματα εμφυλής βίας, κακοποιήσεων κάθε μορφής, αλλά και των εκλεγμένων γυναικών του Δήμου. Καθώς επίσης στοχεύουμε και στις γυναίκες επιχειρηματίες. Θα γίνουν συζητήσεις περί ισότητας και ποια είναι η θέση της γυναίκας σε συνεργασία. Μάλιστα, εδώ είμαστε να αναδείξουμε αυτές τις δράσεις και πολλές οι γυναίκες βέβαια στο Δήμο Μαλεβιζίου που έχουν αναλάβει και υψηλές θέσεις ευθύνης. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι, ακριβώς. Δήμος υποστηρίζει πολύ τις γυναίκες σε αυτό το θέμα και ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή είχε στηρίξει αυτή τη θέση και το απέδειξε κιόλας με την τοποθέτηση όλων των εκλεγμένων γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Κυρία Ζερβού, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα μέσα από τις δράσεις που θα πραγματοποιήσετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.